Σπύρο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Το φετινό πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ως ένας άνθρωπος που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, θέλουμε να μας πεις την άποψή σου καταρχάς για το πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα γενικότερα. Όπως είπες και εσύ, είναι πολύ σημαντικό που σε αυτήν την αγωνιστική που είμαστε τώρα και υπάρχουν τρεις διεκδικητές του πρωταθλήματος, είναι τρεις ομάδες που είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω πως δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι δείγμα υγείας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Σπύρο, γιατί ξέρουμε ότι τα μεγάλα πρωταθλήματα στο εξωτερικό είναι αυτά που διακρίνονται για την ανταγωνιστικότητά τους. Εντάξει, αυτό αν διαρκέσει και είναι και τις επόμενες σεζόν, σίγουρα είναι υγεία. Μόνο έτσι μπορεί να ανέβει ο ανταγωνισμός, μόνο έτσι μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα του πρωταθλήματος εδώ της Ελλάδος. Και μόνο έτσι νομίζω θα δοθεί και η δυνατότητα και στις ομάδες να μπορούν να παίζουν ανταγωνιστικά παιχνίδια για να βελτιώνουν λίγο το επίπεδο και την εικόνα τους. Την μάχη της κορυφής πώς τη βλέπεις? Εντάξει, τώρα από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ έκανε ένα βήμα, ιδίως τώρα έχοντας και τον ντέρμπι τώρα Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει μέσα στα Γιάννα και δεν χάσει βαθμό μετά πια, θα έχει ακόμα ένα πλεονέκτημα σε μία από τις δύο ομάδες του ντέρμπι. Αλλά η άποψή μου είναι πως πρέπει να υπάρξει διάρκεια και γιατί υπάρχουν και μεταξύ τους παιχνίδια. Σίγουρα υπάρχει ένα πλεονέκτημα, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να πει κανείς από τώρα πως κάποια από τις ομάδες θα έχει στο τέλος θα κατακτήσει τον τίτλο από τώρα. Εννοείς το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ ότι έχει την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στην Τούμπα? Ναι. Και το ότι είναι και μπροστά, γιατί τώρα θα έχει να κάνει αν ο ΠΑΟΚ πάρει τα παιχνίδια, μετά δεν παίζουν ρόλο τα παιχνίδια των άλλων ομάδων. Κατά την τύχη στα χέρια του, αυτό θες να πεις. Βέβαια. Είναι μια ομάδα στην οποία έπαιξε ποδόσφαιρο στο παρελθόν και η ιδιαιτερότητα είναι ότι φιλοδοξεί να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα είναι πάρα πολλά. Σίγουρα είναι πολλά και το κυριότερο είναι να μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό που είπαμε πριν στο πρωτάθλημα, να μην υπάρχει μια ομάδα που θα πάρει για 20 χρόνια το πρωτάθλημα συνέχεια, δεν βοηθάει σε τίποτα όλο αυτό το πράγμα. Θεωρώ πως είναι ευκαιρία τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και από ό,τι φαίνεται έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να το διεκδικήσει μέχρι το τέλος. Έχει μια σταθερή πορεία. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές πραγματικά που είναι ικανοί να αντέξουν λίγο τον ανταγωνισμό και τον πρωταθλητισμό. Σπύρο, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί τελικά η πρώτη θέση με τη μεγάλη ποδοσφαιρική σου εμπειρία? Εντάξει, σίγουρα θα κριθεί έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα από τα μεταξύ τους παιχνίδια, γιατί ο ΠΑΟΚ καλός ή κακός έχει τα δύο παιχνίδια, τις δύο δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα και έχει μέσα στην έδρα του. Σίγουρα είναι αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι το τελευταίο αγωνιστή και δεν είναι σε φάση τώρα να μπορέσει να διεκδικήσει ή να δυσκολέψει την πορεία των άλλων τριών. Εσύ έχεις δει την προσμονή αυτή για ένα τίτλο και πριν από αρκετά χρόνια όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι το κίνητρο θα παίξει σημαντικό ρόλο? Το κίνητρο εννοώ της ανυπομονησίας για ένα πρωτάθλημα μετά πάρα πολλά χρόνια, γιατί ο Ολυμπιακός το παίρνει συνέχεια και η ΑΕΚ επίσης δεν έχει λείψει τόσο πολλά χρόνια από ένα πρωτάθλημα. Το κίνητρο πιστεύεις ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο τέλος? Μόνο και η Τούμπα που είναι... Μόνο το κίνητρο δεν μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα. Σίγουρα μπορεί να το παρακινήσει. Από εκεί πέρα όμως η σταθερότητα στην απόδοση και κερδίζοντας παιχνίδια όπως της προηγούμενης Κυριακής, αυτά δίνει τον τίτλο. Η Τούμπα πιστεύεις ότι μπορεί να είναι από τα γήπεδα τα κλασικά ποδοσφαιρικά όπως και το Καραϊσκάκη, Λεωφόρο,
μπορεί να είναι ατού σίγουρα. Μπορεί να είναι και boomerang. Τι λέει η πείρα, έχει παίξει και σε αυτό το γήπεδο και το έχει ζήσει και πολύ έντονα και πολύ γεμάτο. Εντάξει, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια πως ο ΠΑΟΚ, ιδίως μες στην έδρα του, έχει πλεονέκτημα λόγω της έδρας, λόγω των φιλάθλων και της καυτής ατμόσφαιρας που δημιουργείται. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν στα εκτός έδρας παιχνίδια, μακριά από την Τούμπα. Άρα θεωρώ τώρα φέτος δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Μες στην Τούμπα πάλι θα είναι το ίδιο πράγμα. Άρα η σημασία που πρέπει να δώσει είναι στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και αρχής γενομένης της Κυριακής, γιατί οι άλλες δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους. Η πεντάδα ποια πιστεύεις θα είναι, Σπύρο? Η πρώτη πεντάδα εννοώ. Ναι, εντάξει, σίγουρα η εικόνα του Ατρομήτου και η πορεία βοηθάει παρά δίνει μια ελπίδα και σε αυτό να είναι πεντά. Από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και άλλες ομάδες, θεωρώ πως θα βοηθήσει και τις άλλες ομάδες να είναι κοντά εκεί και θα βοηθήσει και το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα γενικά. Τέλος, μία ερώτηση η οποία απασχολεί γενικώς τη φιλαθλή γνώμη της χώρας. Ως συνεργάτης του Μαρίνου Ζουνίδη, ζεις από κοντά την κατάσταση του Παναθηναϊκού, ο οποίος περνάει μία δύσκολη περίοδο. Ναι, ποια... είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίοδο που περνάει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω πως μπορούσε κανείς να φανταστεί πως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να περάσει τέτοιες καταστάσεις που ζει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πραγματικά είναι λυπηρό για κάποια πράγματα που συμβαίνουν σε τόσο μεγάλο σωματείο, αλλά από εκεί πέρα όταν δεν προγραμματίζεις, όταν δεν δίνεις την ευκαιρία ή δεν έχεις τη διάθεση, ας πούμε, να βοηθήσεις την ομάδα, σίγουρα μόνη η ομάδα δεν μπορεί να πάει. Πραγματικά είναι άσχημες οι στιγμές, νομίζω και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί μεγέθησαν τον Παναθηναϊκό όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πραγματικά αρχίζεις και σκέφτεσαι που μπορεί να φτάσει. Βλέπεις ότι υπάρχει διέξοδο? Δεν υπάρχει διέξοδο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει ευκαιρίες σε νεαρά παιδιά, στα παιδιά της Ακαδημίας. Γιατί δεν υπάρχει στην υπάρχουσα διοίκηση, δεν υπάρχει λογική να σωθεί ή να πάρουν κάποια μεταγραφή. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να βγει η σεζόν, να βγει η σεζόν φέτος όπως καταφέρουμε να βγει, με τα παιδιά που θα παραμείνουν και παιδιά τα οποία θα έρθουν από τα τμήματα υποδομής. Και από εκεί πέρα πρέπει να πάρουν απόφαση για την επόμενη σεζόν τι ακριβώς θέλουν. Σπύρο, στην ουρά της βαθμολογίας, πώς βλέπεις να διαμορφώνει την κατάσταση τώρα όσο περνάει το πρωτάθλημα? Εντάξει, σίγουρα εκεί πέρα υπάρχουν 2-3 ομάδες που έχουν μείνει αρκετά πίσω. Νομίζω σημαντικό ρόλο είναι τα μεταρρύθμιση του παιχνίδια που από εκεί πέρα θα κρυφθούν αν κάποια ομάδα παραμείνει εκεί. Νομίζω πως ακόμα υπάρχει χρόνος, επειδή υπάρχουν και πολλά παιχνίδια μέχρι το τέλος της περίοδου. Μία τελευταία ερώτηση που αφορά επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα σου που λέγεται Εθνική Ομάδα. Μια νέα περίοδο ξεκινάει. Δεν ξέρω, η άποψή σου είναι προς τα πού πρέπει να βαδίσει η Εθνική Ομάδα, ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνσή της πλέον? Γενικά η κατεύθυνση της Εθνικής Ομάδας νομίζω πρέπει να την υποστηρίξουν και τα σωματεία. Πρέπει να υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές μέσα στις αποστολές, μέσα στις εντεκάδες, για να μπορέσει να υποστηρίξει η Εθνική Ομάδα. Από μόνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Εθνική Ομάδα αν αυτά τα παιδιά που υπάρχουν δεν παίζουν. Αυτό είναι το κυριότερο. Ένα πράγμα που πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά για να μπορέσουμε να υπάρχει η Εθνική Ομάδα, να υπάρχει η ομάδα που πραγματικά μας έκανε πολύ χαρούμενους. Αλλά από μόνη η ομάδα δεν μπορεί η Εθνική Ομάδα να το κάνει. Πρέπει και τα σωματεία να δουν λίγο προς αυτή την πλευρά
καλά είναι να παίρνει συνέχεια παίχτες, αλλά καλά είναι να δίνει την ευκαιρία, γιατί θεωρώ πως υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές Έλληνες που αξίζουν να πάρουν την ευκαιρία σε σχέση με κάποιους ξένους ποδοσφαιριστές που έρχονται. Τι πρέπει να γίνει, Σπύρο, για να ξαναδούμε την εθνική ομάδα να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις από την οποία θα απέχει και φέτος το καλοκαίρι? Όπως είπα πριν, θα θέλαμε να δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε αυτά στις μεγάλες ομάδες, και από εκεί πέρα κάποια ούτως ή άλλως έχει, φαίνεται πως υπάρχει μια μαγιά μέσα στο, μια η παλιά φρουγά μέσα στην εθνική ομάδα, να πλαισιωθούν και με καινούρια παιδιά, με ταλέντο, για να μπορέσουν να πάρουν και αυτοί, να μπουν και αυτοί σε αυτή τη λογική, πως ακριβώς χτίζεται μια εθνική ομάδα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το σωματείο, και από εκεί πέρα και οι εθνικές ομάδες χρειάζεται να έχεις πραγματικά πολύ, πολύ καλό κλίμα, γιατί είναι πολύ λίγες ημέρες που βρίσκεσαι, και από εκεί πέρα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το βελτιώσεις όλο αυτό. Arena FM στους 89 και 4.